Το όνομα Ευλάμπιος και Ευλαμπία προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, είναι σύνθετο από τις λέξεις «ευ» και «λάμπο», δηλώνοντας τους πλέον λαμπερούς ανθρώπους. Από θρησκευτικής απόψεως, πρόκειται για Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας, οι οποίοι ήταν αδέλφια και έζησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Μαξιμιανού το 296 μετά Χριστόν. Ο διωγμός κατά των χριστιανών ήταν σκληρός και ανελέητος. Γι' αυτό τα δύο αδέλφια κρύβονταν μαζί με άλλους χριστιανούς στο βουνό. Εκεί ζούσαν καλλιεργώντας την προσευχή και τη μελέτη των ιερών γραφών. Κάποια μέρα που ο Ευλάμπιος πήγε στην οικομίδια να προμηθευτεί τροφές, οι ειδωλολάτρες τον αναγνώρισαν και τον συνέλαβαν αμέσως. Στην ερώτηση του βασιλιά αν πιστεύει στο Χριστό, ομολόγησε ότι είναι χριστιανός. Προκειμένου να θυσιάσει, τον έβαλαν μέσα σε ειδωλολατρικό ναό με τη βία, όμως ο Ευλάμπιος με την προσευχή συνέτριψε το είδωλο του Θεού Άρη. Και ενώ άρχισαν να τον μαστιγώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, η αδελφή του Ευλαμπία όρμησε και αφού τον αγκάλιασε, παρακάλεσε το Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της. Τότε τους έβαλαν και τους δύο σε ένα καζάνι με βραστό νερό, αλλά διαθαύματος αυτοί δροσίζονταν και έτσι βγήκαν σώοι και αυλαβείς. Αυτό έκανε να πιστέψουν στο Χριστό 200 ειδωλολάτρες, οι οποίοι μαζί με τα δύο αδέλφια αποκεφαλίστηκαν. Ο Ευλάμπιος και η Ευλαμπία εορτάζουν στις 10 Οκτωβρίου.